ξεκινάμε και με Justin Timberlake, την εβδομάδα των Oscar, την εβδομάδα της μιλανέζικης εβδομάδας μόδας. Εντάξει, τι άλλο να πω για το Fashion Music Project που ήδη είναι καταπληκτικό ήδη αυτά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Θα μείνετε μαζί μας σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει τόσα πράγματα, δεν γίνεται να φύγετε. Έχουμε fashion πολύ εκτεταμένα από κόκκινο χαλί τον Όσκαρ που σίγουρα τα έχετε πάρει το ματάκι σας, τα έχετε δει λιγάκι αυτά. Αλλά έχουμε και από το πάρτι του Vanity Fair που γίνεται αμέσως μετά τα Όσκαρ και θα δούμε τι άλλαξαν τα κορίτσια του Hollywood για να δηθούν έτσι διαφορετικά για το Vanity Fair Party, αλλά και κάποιες που δεν περπάτησαν στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, να δούμε πώς δήθηκαν εκεί. Έχουμε φυσικά δύο on full με εβδομάδα μόδας από το Μιλάνο, το οποίο Μιλάνο, ρε παιδιά, όπως και να έχει, έχει φοβερούς σχεδιαστές, έχει μια ποικιλία ονομάτων τεράστια που καθορίζουν την παγκόσμια μόδα και θα το τερματίσουμε εκεί, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που πρέπει να τσεκάρουμε. Να έχετε υπομονή και κουράγιο, σιγά τώρα που χρειάζεται ιδιαίτερο κουράγιο για να δούμε τις καινούριες κολεξιών, δεν νομίζω, απλά λέμε. Και θα ξεκινήσουμε, επειδή είχε Όσκαρ αυτή η εβδομάδα, θα ξεκινήσουμε με γυναίκες από τον χώρο της υποκριτικής, που όμως έχουν και καταπληκτικό fashion sense και γι' αυτό συνεργάζονται με πάρα πολλούς σπουδαίους μόδιστρους και οίκους μόδας. Να ξεκινήσουμε με την Tilda Swinton, την οποία λατρεύω σαν περσόνα, δεν υπάρχει αυτή η τύψα, και η οποία θα είναι το πρόσωπο της χειμωνιάτικης καμπάνιας του οίκου Chanel. Αυτή η φωτογραφία την οποία την έχω βγάλει 3-4 φορές, την έχω βρει σε διαφορετικές ποιότητες, την έχω 3-4 φορές να τη δούμε. Είναι η μοναδική φωτογραφία που βγήκε από αυτή την συνεργασία. Ο Carl την φωτογραφεί, ζει για την χειμωνιάτικη κολεξιόν, η οποία δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά είχε παρουσιαστεί στην Σκωτία στην εβδομάδα μόδας που παρουσιάζονταν οι χειμωνιάτικες κολεξιόν και η Tilda Swinton είναι από την Σκωτία, οπότε μπορεί όλο αυτό το πολύ δυναμικό, σχεδόν υποτικό χαρακτήρα αυτής της κολεξιόν να το ενσαρκώσει καταπληκτικά. Εννοείται πως εκεί γύρω στο Σεπτέμβρη, ίσως και λίγο νωρίτερα, θα έχουμε ολοκληρωμένη αυτή την καμπάνια για να τη δούμε. Πώς καλή ώρα έχουμε ολοκληρωμένη την καμπάνια της Jennifer Lawrence για τον Νίκο Dior, όπου είναι πάρα πολλές διαφορετικές εικόνες, με την Jennifer έτσι σκούρο, πολύ, σχεδόν μαύρο το μαλλί της βαμμένο, πολύ elegant, πάρα πολύ κομψή. Της ταιριάζει απόλυτα, νομίζω, η συνεργασία με τον Νίκο Dior. Φορούσε Dior όλη αυτή την περίοδο με τα διάφορα βραβεία και ήταν και πιο καλοντημένη τον Oscar με Dior Couture. Και βλέπουμε αυτές τις πρώτες εικόνες που έχουν βγει από την καμπάνια. Είναι μόλις 23 ετών η Jennifer Lawrence, να τα λέμε και αυτά. 23-24, τέλος πάντων, και βγήκε και ένα backstage βίντεο από τη συγκεκριμένη φωτογράφηση, στο οποίο θα τη δούμε να ποζάρει στο φακό, αλλά και να λέει πως είναι τεράστια τιμή της η συνεργασία με τον Νίκο Dior. Είναι πάρα πολύ κλασικός οίκος, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να φορεθεί και από πιο νεαρά κορίτσια σαν τη Jennifer. Να το δούμε αυτό το βίντεο, το έχουμε. Μισό λεπτάκι και θα το έχουμε. Η Jennifer, ναι, εντάξει, ήταν τεράστια νικήτρια στα Oscar, δεν το συζητώ. Και και ακούστε την. That's how I feel when I'm wearing these clothes. It just makes you feel so confident. The Miss Dior bag is a classic look. It's kind of a timeless bag that you can wear anywhere, at any age. I've always been a huge fan of Dior, and being a part of something with such an incredible history is an honor. Αισθάνεται απίστευτη αυτοπεποίθηση όταν φοράει τα ρούχα του οίκου Dior και γι' αυτό το λόγο όταν έπεσε στα σκαλιά τη στιγμή που ανέβαινε να παραλάβει το Όσκαρ της, με αυτοπεποίθηση σηκώθηκε και δεν αισθάνθηκε καμία ντροπή. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ αμέσως μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλιστα. Κάθεστε κάπου αναπαυτικά, αυτό με νοιάζει, γιατί τώρα αμέσως θα ξεκινήσει η Fashion Police από την υπέροχη αυτή βραδιά των Oscar. Ξημερώματα Δευτέρας πραγματοποιήθηκαν και πραγματικά ήταν πολύ όμορφες παρουσίες. Δύσκολα θα κράξω σήμερα, που θα κράξω, αλλά δύσκολα. Και από την άλλη μου έλειπαν λίγο η μεγάλη star. Μια Angelina Jolie την ήθελα, ένα Brad Pitt τον ήθελα να κυκλοφορήσει. Δεν πειράζει, βολεύομαι και με αυτούς που υπάρχουν. Για να ξεκινήσουμε, γιατί είναι πολλά και έχουμε και Vanity Fair After Party να τσεκάρουμε στη συνέχεια.
Ξεκινάμε με την πρώτη που έφτασε στο κόκκινο χαλί. Amy Adams φοράει Oscar de la Renta. Είναι υπέροχη αυτή η εμφάνιση. Της πάει καταπληκτικά αυτό το χρώμα. Και επιτέλους φόρεσε ένα ball gown, γιατί συνήθως φοράει πιο στενές γραμμές. Μπράβο! Η Catherine Zeta Jones, να, θα κράξω λίγο. Φοράει Ζουχαϊρ Μουράντ. Είναι από την Ινδία Ζουχαϊρ, γι' αυτό όλο αυτό το πράγμα που γυαλίζει. Αλλά είναι λίγο σαν αποκριάτικη στολή αυτή η φούστα. Αυτά τα χρυσά που είναι σαν αλουμινόχαρτο δεν μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ήταν όμως πολύ εντυπωσιακή πάνω στη σκηνή που τραγούδησε live ένα απόσπασμα από το Σικάγο. Η θεά Jane Fonda με ατελιέ Versace, η θεά. Δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα, πόσο χρονών είναι και πώς κρατιέται έτσι. Το μόνο που έχω να πω και είναι τώρα υπερβολή. Νομίζω ότι το στρίφωμα κάτω στο φόρεμα δεν είναι καλό τελειωμένο. Άκου τώρα τι είπα για το ατελιέ Versace. Νομίζω. Η Jennifer Hudson ήταν πολύ σεξι, παρά το γεγονός ότι ήταν έτσι όλο καλυμμένο το σώμα της. Γυαλίζει με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο αυτό το Ρομπέρτο Καβάλι. Της πάει φοβερά το χρώμα και αν κόψει και λίγο την τρέσα, όλα καλά θα πάνε. Στην πρώτη της εμφάνιση, η Olivia Munn φόρεσε μαρκίζα. Είναι η πρώτη φορά που περπατάει στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ και ήθελε ένα μαρκίζα έτσι για να το αισθανθεί. Είναι πολύ αριστοκρατική και πολύ όμορφη. Όταν θα τη δείτε μετά στο πάρτι του Vanity Fair, δεν θα πιστεύετε τη διαφορά. Απλά σας το λέω από τώρα για να ευχηστήσω την προσοχή σας. Reese Witherspoon, μπλε, Louis Vuitton, ξεκινήσαμε τα strapless, έπαιξε πάρα πολύ strapless το κόκκινο χαλί. Ενώ το χρώμα της πάει φοβερά, νομίζω ότι αυτή η τουαλέτα λίγο μου φαίνεται βαρετή. Ήταν όμως η αγαπημένη της κόρης της, γι' αυτό την επέλεξε. Η Jessica Chastain, κάπου να υποκληθώ εδώ με αυτό το Giorgio Armani. Της πήγαινε φοβερά το χρώμα, πανέμορφη, ένα ακόμα strapless, τέλειο make-up, φανταστικά μαλλιά. Είναι τόσο κούκλα αυτή η γυναίκα. Είδα το Zero Dark Thirty αυτή την εβδομάδα και μ' άρεσε φοβερά, να το δείτε όλοι. Αλλά αυτή η εμφάνιση για μένα ήταν η πιο ιδιαίτερη και η πιο νεανική. Η Zoe Saldana φοράει Lexis Mabille Couture. Πεθαίνω για αυτή τη ζώνη στη μέση, μ' αρέσει φοβερά. Και ίσως να μην φοράγα αυτά τα σκουλαρίκια, αλλά όλο το υπόλοιπο μου κάνει πάρα πολύ νεανικό και πολύ σωστό παπούτσι και όσο εντυπωσιακό πρέπει και μπράβο. Η πιο καλοντημένη της βραδιάς αναμφισβήτητα ήταν η Jennifer Lawrence με το Dior, αυτό υπέροχο φόρεμα που αγκαλιάζει καταπληκτικά τις καμπύλες της και δεν πειράζει που το πάτησε την ώρα που ανέβαινε στη σκηνή, δεν πειράζει. Η Amanda Seyfried ακούστηκε πολύ ότι θα φορέσει Alexander McQueen και έτσι και έγινε τελικά, απλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο Alexander McQueen δεν είναι το σωστό για εκείνη. Είναι λίγο πιο μεγαλίστικο από ό,τι θα έπρεπε και σε λίγη ώρα θα δούμε το σωστό Alexander McQueen που το φόρεσε Salma Hayek. Δεν ήταν πάντως αυτό. Περίμενα πάρα πολλά από την Kerry Washington. Το ξέρετε ότι τον τελευταίο καιρό έχω πάθει μια μικρή αιμονή μαζί της, αλλά κάπως απογοητεύτηκα από αυτή την Miu Miu δημιουργία. Κυρίως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λάθος το clutch που κρατάει. Χτυπάει πολύ άσχημα με το χρώμα του φορέματος. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν ένα άλλο, ένα σκούρο μπλε, ακόμα ασημί, αλλά όχι αυτό. Και δεν μου άρεσαν καθόλου και τα μαλλιά της. Δεν μπορούμε να την ξαναδούμε λίγο την Kerry, την είδαμε λίγο γρήγορα. Ναι, μπράβο. Επίσης θεωρώ ότι έχει παρακάνει δίαιτα και έχουν μπει τα μαγουλάτσια πολύ περίεργα μέσα. Sorry κιόλα. Και τώρα που είπαμε για δίαιτα, ναι, όντως να δούμε την Anne Hathaway με αυτό το Prada φόρεμα που έκανε την Anne Hathaway να αποκτήσει το δικό της Twitter account για το στήθος της. Anne Hathaway's nipples, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, είναι ραφές αυτά που έχουν την ψευδέστηση του στήθους. Αλλά δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε που έπεφτε εκεί το μάτι μου συνέχεια. Και βγήκε η Anne Hathaway, παιδιά, και είπε ότι είχε αποφασίσει να φορέσει Βαλεντίνο και τελευταία στιγμή έμαθε ότι κάποια ακόμα θα φορούσε Βαλεντίνο πολύ ίδια γραμμή και γι' αυτό διάλεξε Prada στο τέλος. Αλλά πολύ, πολύ κοντά στην τελετή. Η Charlize Theron φόρεσε και εκείνη Dior και αυτή από τις πιο καλοντημένες της βραδιάς. Απλά εγώ ιδανικά θα προτιμούσα να μην έχει αυτό το κενό εκεί στο στήθος, να μην κάνει αυτό το V. Δεν ξέρω γιατί, ίσως θα μ' άρεσε περισσότερο, αλλά έτσι θα μου πείτε θα ήταν ολόιδια με την Anne Hathaway και αυτό το Chanel που είχε φορέσει στα SAG. Ναι, σωστά, δεν το σκέφτηκα. Μια χαρά έχει πάει αυτό. Εντάξει, μια χαρά η Charlize, φοβερή. Sweetheart, Jennifer Aniston, φοράει Valentino από τις λίγες φορές που την έχουμε δει να φοράει τόσο όγκο. Κάποιοι χαρακτήρισαν πολύ βαρετή αυτή την εμφάνιση. Εγώ τη χαρακτηρίζω safe, αλλά μ' αρέσει, είναι πολύ γλυκιά. Η Naomi Watts, όλα τα βραβεία πραγματικά για την Naomi Watts που φόρεσε Armani Privé. Ήταν η πιο ιδιαίτερη εμφάνιση της βραδιάς και η πιο όμορφη. Το χειροκροτώ αυτό το metallic και αυτό το νόμο και νομίζω ότι ήταν πραγματικά πολύ όμορφο. Σε αντίστοιχα μεταλλικούς τόνους κινήθηκε και η Halle Berry και φόρεσε Versace. Και θεωρώ ότι ήταν και αυτή πάρα πολύ όμορφη, πολύ ωραία όμη και μπούστο δείχνει Halle Berry και μια χαρά τη μακραίνει αυτό το φόρεμα, το στηρίζω, ήταν από τα ωραία μεταλλικά. Η Kirsten Stewart πήγε με τις πατερίτσες, φοράει ριμ άκρα.
Ρε παιδιά, αν το δεις γρήγορα αυτό το φόρεμα, δεν σου κάνει σαν άρρωστο φίδι. Σαν ένα ξεφλουδισμένο άρρωστο φίδι πάνω στο σώμα. Τεράστιο ανακόντα που την έχει καταπιεί μέχρι τον μπούστο. Δεν μ' άρεσε μάλλον. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν μου έχει αρέσει πολύ αυτό το φόρεμα. Αλλά το σωστό Alexander McQueen το φόρεσε η Σάλμα Χάγεκ. Ναι, αυτό. Αυτό σίγουρα είναι το σωστό Alexander McQueen. Αλλά και τι να κάνει που η Σάλμα Χάγεκ είναι παντρεμένη με αυτόν που χειρίζεται τον οίκο του Alexander McQueen. Εννοείται ότι αυτή θα έχει το καλύτερο. Θα του πω αγάπη μου, άκουσε να δει. Πρώτα θα διαλέξω εγώ και μετά οι υπόλοιπε. Λογικό το βρίσκω. Και να προχωρήσουμε τώρα λίγο στο πάρτι του Vanity Fair. Ωραία εδώ τα κορίτσια, πάρα πολύ όμορφα έχουν ντυθεί η Σελίνα Γκόμες και η Βανέσα Χάτσονς. Δεν ξέρω τι φοράνε. Αν έβγαζε η Σελίνα αυτά τα σκουλαρίκια και αν η Βανέσα δεν προέτασε τόσο πολύ το στήθος της, εντάξει κοπελιά, όλα θα ήταν τέλεια σε αυτή τη φωτογραφία. Είναι πολύ ωραίο το φόρεμα της Σελίνα Γκόμες, καταπληκτικό πραγματικά. Άλλαξε η Ζωή Σαλντάνα και φόρεσε ζιβανσί στο πάρτι του Vanity Fair. Όχι ωραίο. Μέχρι αυτό το μπούστο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μετά αυτή η φούστα είναι τόσο φτηνή που είναι κρίμα που είναι σβανσί, κατά την άποψή μου. Παρακάτω. Diane Kruger, αγαπημένη Diane Kruger, φοράει Ζαν Μπατίστα Βάλι, είναι τόσο τέλεια γλυκό αυτό το φόρεμα και τόσο όσο trendy, ας πούμε, που νομίζω ότι είναι μια φανταστική στιγμή για την Diane Kruger. Η Kate Beckinsale, σαν να βγήκε από το παραμύθι, φοράει Μονίκ Λουλιέρ και εκείνη είχε δυνατή πάρα πολύ και πρέπει να προσέχει. Αλλά είναι πολύ πολύ χαριτωμένο αυτό το φόρεμα, με τα ιδανικά παπούτσια. Η Μαρίσα Τομέι δεν ξέρω τι φοράει, αλλά είναι πολύ μάγκας που φόρεσε ολόσωμη φόρμα και πήγε σε ένα event που όλα αυτά ήταν με τις τουαλέτες. Μ' αρέσει φοβερά, ήθελα οπωσδήποτε να σας το δείξω αυτό. Η Naomi Watts, εκεί που της έδωσε όλα τα συγχαρητήρια της γης για την Armani Privé δημιουργία που φορούσε νωρίτερα, αυτό το Emilio Pucci δεν μ' αρέσει καθόλου. Καθόλου μου κάνει τόσο κακό 80's, το κακό 80's, που δεν το θέλω ούτε λίγο. Ορίστε. Μέσα σε μια βραδιά, δύο εμφανίσεις, μια χάλια. Και η Natalie Portman φοράει Dior, γιατί ανήκει στην οικογένεια του οίκου Dior και είναι πολύ όμορφη, κάπως αρχαιοελληνική και πάλι σαν έγκυος βέβαια. Της δίνει λίγο σαν αυτό της εγκυμοσύνης το φόρεμα. Θα μπορούσα να το φοράει και την χρονιά που πήρε το Όσκαρ που ήταν μέχρι την κοιλιά εκεί τούρλα. Έλα, έχω 2-3 ακόμα και τελειώνω. Θέλω οπωσδήποτε να δούμε την Olivia Mann. Ναι, θυμάστε που νωρίτερα φορούσε αυτή την μπορντό μαρκίζα τουαλέτα που ήταν πολύ κομψή. Τώρα γδύθηκε. Παραγδίθηκε όμως, ρε παιδιά. Ειλικρινά, απορώ πώς περπατούσε χωρίς να φοβάται ότι θα πέσει το φωστάνι και θα φανεί το στήθος, ότι θα μετακινηθεί το σκίσιμο και θα φανεί το φτώ της, το γατάκι της. Δεν ξέρω πώς το έκανε, ειλικρινά. Αλλά αυτό είναι κακό. Είναι σαν, δείτε με. Η Rosie Huntington-Whiteley φοράει Valentino. Είναι σαν concept εμφάνιση, σαν να έχει βγει μόλις από ένα καμπαρέ της δεκαετίας του 30 και μ' αρέσει αυτό που είναι έτσι κονσεπτικό. Και άλλη μία φορά η Βαλεντίνο και αυτή είναι η Hilary Swank σε εντελώς διαφορετικό ύφος. Ο Βαλεντίνο έχει πολύ μακρύ μανίκι στην τελευταία του κολεξιόν και είναι μια τάση που μου αρέσει και δεν μου αρέσει. Τώρα μου φαίνεται ότι είναι τεράστια η ουρά για το πόσο κλειστό είναι αυτό το φόρεμα. Και όχι ωραία τα μαλλιά της. Πήγε να κάνει βάγκα, αλλά δεν νομίζω ότι της βγήκε πολύ ωραία ή δεν της ταιριάζει πολύ ωραία. Και κάπου εδώ τελείωσα. Αυτά ήταν όλα και όλα, τα όσο πιο γρήγορα μπορούσα και τώρα χρειάζεται να πάρουμε μια μικρή ανάσα όλοι μας με το επόμενο break και μόλις γυρίσουμε έρχεται το πρώτο από τα δύο μέρη του Milan Fashion Week που είναι γεμάτα με υπέροχους σχεδιαστές, οπότε μείνετε εδώ. Όταν κάνετε αυτό το πλάνο πρέπει να μου λέτε να πετάω μπροστά το πόδι. Μένουμε μακρύ. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε ευθύς αμέσως να δούμε τι έγινε αυτές τις 4-5 υπέροχες ημέρες της εβδομάδας μόδας στο Μιλάνο. Όλος ο καλός ο κόσμος βρέθηκε εκεί, εννοείται για να δει τις κολεξιόν των σχεδιαστών για τον χειμώνα που μας έρχεται. Στο Μιλάνο θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε με τον οίκο Gucci, που είναι πολύ πολύ σημαντική στιγμή της εβδομάδας μόδας εκεί, ο οίκος Gucci. Τη στιγμή που μιλάμε έχει ξεκινήσει η εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, αυτά θα τα τσεκάρουμε την επόμενη όμως εβδομάδα. Ο οίκος Gucci λοιπόν έχει πολλή διαφάνεια, έχει πολλές μεταλλικές λεπτομέρειες, πόντως το χειμώνα θα είναι τεράστια τάση το μέταλλο. Έχει εδώ μια υπέροχη, κοίτα τι ωραίες που είναι αυτές οι ολόσωμες φόρμες καταπληκτικές. Διαφάνεια λοιπόν με διάφορα embroideries επάνω. Στην πιο καθημερινή κολεξιόν του έχει πολύ φτερό ή τέλος πάντων patterns τα οποία έχουν πάνω
φτερά και είναι και από τους λίγους οίκους που έβαλε λίγο χρώμα για το χειμώνα. Δεν έκανε εξαλωσίνες. Στα μεταλλικά χρώματα περισσότερο χρησιμοποίησε το γαλάζιο, το γκρι, το μοβ. Αλλά φυσικά ο επόμενος χειμώνας θα έχει πάρα μα πάρα πολύ μαύρο και διαφάνεια από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά και φτερό. Είδατε ότι είμαστε πάρα πολύ μπροστά εδώ. Στο Fashion Music Project φοράμε και εμείς λίγο φτερό. Ο οίκος Jill Sander, για παράδειγμα, είχε πάρα πολύ μαύρο. Αλλά ήθελα πάρα πολύ να σας τον δείξω, γιατί έχει αυτές τις αυστηρές γραμμές, τα λίγο πιο καθώς πρέπει look. Και ενώ έχει πάρα πολύ φούστα, κάνει τόσο ανδρόγυνη αυτή η κολεξιόν. Πάντα ο Jill Sander έχει ιδιαίτερους όγκους στα ρούχα του και είναι κάτι που συνέχισε και για το χειμώνα. Και αυτά είναι, ας πούμε, τα πιο girly πράγματα που μπορείς να δεις. Με κακό παπούτσι, εντάξει. Κακό αυτό παπούτσι. Δεν βοηθάει κανένα πόδι, αλλά εντάξει. Έχει πάρα πολύ ωραία παλτό, αυτά τα σκούρα μπλε του είναι καταπληκτικά. Είναι λίγο του κατηχητικού ο Jill Sander, μη λέμε τώρα ψευτιές. Εγώ ακόμα τον Jill Sander τον αγαπώ, γιατί πριν από 2 χρόνια είχε βγάλει μια καλοκαιρινή κολεξιόν υπέροχη, πραγματικά υπέροχη, και από τότε τον έχω αγαπήσει. Όμως με απογοητεύει συνέχεια, γιατί δεν ξέρω για ποια γυναίκα σχεδιάζει. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή ποια γυναίκα στον δρόμο θα μπορούσε να κυκλοφορήσει τόσο boxy και τόσο χωρίς, ξέρεις, λίγο κάτι να κολακεύει τη σιλουέτα της. Δεν ξέρω για ποια γυναίκα σχεδιάζει, αλλά ήθελα να σας το δείξω γιατί πρέπει να τα ξέρουμε όλα. Συνεχίζουμε με τον Νίκο Φέντι. Ο οίκος Φέντι, φέτος, είχε αρκετή γούνα, είχε κάτι έτσι φούξια, γούνες, κάτι τέτοια πράγματα, κάτι πολύ ιδιαίτερα, στα μαλλιά τοποθετημένα, είχε πάρα πολύ γούνα. Αλλά δεν ξέρω ρε παιδιά αν μου άρεσε φοβερά. Δείτε, δείτε, να το κρίνουμε όλοι μαζί. Αυτά στο κεφάλι είναι τύπου Μόικανς, αλλά με γούνα. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα παπούτσια που έχει βάλει. Εκεί καταλήγω. Και καλά, δεν είμαι καθόλου φαν της γούνας εγώ ούτως ή άλλως, οπότε δεν ψήνομαι. Αλλά κοιτάξτε τώρα και αυτά που είναι λίγο σαν προβιές που έρχονται τώρα, αυτά τα παλτό που είναι λίγο σαν προβιά. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι σαν να έχουμε πάρει αυτά που έχετε πάει στο IKEA που έχει αυτά τα χαλάκια για το πνευματικό και σαν να τα έχει ράψει σε παλτό. Δεν είμαι πολύ σίγουρη για τον Νίκο Φέντι. Μ' άρεσε όμως πάρα πολύ ο οίκος Εμίλιο Πούτσι, ο οποίος συνεδίασε τόσο ιδιαίτερα τα patterns το ένα πάνω στο άλλο, με έναν τρόπο που πονάει λίγο το μάτι σου και το μυαλό σου. Λες, πώς το έκανε αυτό και έβαλε αυτό πάνω από αυτό. Αλλά στο τέλος της ημέρας ταιριάζουν. Πολύ νεανική κολεξιόν. Τουλάχιστον το πρώτο κομμάτι της, να δούμε λίγο. Εμίλιο Πούτσι. Έχουμε χάσει λίγο από την αρχή, Έχουμε χάσει λίγο από την αρχή. Όχι, μετά θα μου το ξαναγυρίσετε αν είναι. Γιατί εκεί στην αρχή είναι αυτό που σας λέω με τα ιδιαίτερα patterns τα οποία έχει συνδυάσει. Όχι στην αρχή-αρχή. Στο 0.50 για την ακρίβεια. Στο 0.50. Και ρίκτε το. Θα σας περιμένω μέχρι να γίνει. Nothing impossible. Δείτε εδώ τι έχει κάνει. Και μεταλλικό και λεοπάρ και αυτό από κάτω. Αλλά με έναν τρόπο ταιριάζουν το ένα πάνω στα άλλα αυτά. Και αυτό το φόρεμα μου αρέσει καταπληκτικά. Το φορούσε και η Jordan βέβαια, οπότε... Ό,τι και να είναι. Ωραία θα είναι. Αχ, παιδιά, τώρα κατάλαβα ότι όλο αυτό είναι μπότα μέχρι τόσο ψηλά. Wow. Και χρώμα και patterns. Δεν δίλιασε ο Εμίλιο καθόλου. Αυτό είναι και λίγο Versace, να τα λέμε. Ναι, έχει κάποιες επηρεάσεις Versace, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η Cara Delevingne, μπράβο, το κορίτσι. Και θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος
Ναι, γιατί πρέπει να κλείσουμε το αυτό το πρώτο μέρος. Με τον Σαλβαδόρε Φεραγκάμο, θα δούμε και από εκείνον λίγα πράγματα. Γιατί ο Σαλβαδόρε, ενώ παλιά ήταν, σχεδιάζει για πιο μεγάλες γυναίκες, τώρα το έχει κάνει πολύ πιο νεανικό το στυλ. Για μία όμως γυναίκα καριέρας, λίγο πιο σοβαρή, νέα παρόλα αυτά. Μου έχουν αρέσει πάρα πολύ οι γραμμές που έχει χρησιμοποιήσει για το χειμώνα. Είναι αυστηρές, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν θηλυκές, ασπρόμαυρα ως επί το πλείστον. Και το χειρότερο πράγμα που έχει κάνει ο Σαλβαδόρε Φεραγκάμο είναι αυτά τα παπούτσια που μπορεί, δεν ξέρω, σε κάποια από αυτά να βλέπετε ότι είναι πρόσθετο και δένει πίσω στη γάμπα αυτό, έτσι λίγο σαν δωμάκο. Είναι το χειρότερο. Αλλά όλο το υπόλοιπο μου άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο στον Νίκο Σαλβαδόρε Φεραγκάμο. Θα περάσουμε στο τρίτο μας διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε το δεύτερο μέρος από Milan Fashion Week. Μια μισή ώρα μακριά με το αεροπλάνο, εδώ δίπλα μας, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η εβδομάδα μόδας του Μιλάνο και είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος, το οποίο πραγματικά δεν είναι αρκετό, αλήθεια. Η οίκη μόδας που παρουσιάζει στο Μιλάνο είναι άπειρη, είναι πολύ καθοριστική, ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό να πει, αλλά τι να κάνουμε, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο και Μιλάνο χωρίς Versace δεν γίνεται, οπότε δείτε τώρα τι έπαθε η Ντονατέλα Versace φέτος. Πάρα πολύ 90's οι δημιουργίες. Πάρα πολύ leather, είναι λίγο σαν να σχεδιάζει για sex shop, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Είναι λίγο πιο κακόγουστα από ποτέ, αυτά που έχει σχεδιάσει. Και είναι λίγο παραπάνω sexy από ό,τι θα ήθελα. Sexy έτσι λίγο δεύτερα μου κάνουν αυτά τα Versace. Κοίτα τώρα εδώ κατάσταση. Και σκίσιμο και αυτό και πέρα και δόθε. Υπερβολή, μια υπερβολή στο sex είναι. Αλλά παρόλα αυτά είναι ο Versace. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται να μην το τσεκάρουμε, να μην το δούμε, να μην σκεφτούμε πάνω σε αυτό και όλο αυτό το leather. Θέλω λίγο ακόμα να δούμε, λίγο ακόμα αν δεν σας κάνει κόπο. Γιατί θέλω να τη δείτε που βγαίνει η Ντονατέλα στο τέλος. Κοίτα, έχει πίσω νίον, κίτρινο, γούνα, χαμό. Δεν έχει σταματήσει πουθενά. Κανένα όριο. Κανένα. Και βγαίνει μετά η Ντονατέλα, η οποία πραγματικά δεν έχω ιδέα πώς μπορεί και περπατάει από το τόσο αδυνάτισμα, την κακουχία, και τη χειροκροτάνε όλοι σαν τρελή, εντάξει, χαμός. Κοιτάξτε εδώ που φοράνε μόνο 4 άνθρωποι χρώμα στο κοινό. Όλοι μαύρο, μαύρο, μαύρο και 4 άνθρωποι φοράνε λίγο χρώμα. Το βρίσκω φανταστικό. Και βγαίνει τον Ντονατέλα κουτσένοντας σχεδόν. Να τη χειροκροτήσουμε, κάνει όλο το catwalk, δεν μασάει. Όλοι οι μόδες που βγαίνουν για 30 nanosecond υποκλίνονται και φεύγουν. Η Ντονατέλα το περπατάει, το έχει κόψει. Και ενώ ξέρω ότι είναι αυτή η περσόνα, ρε παιδί μου, από την άλλη στεναχωριέμαι που είναι τόσο σαν κακό χρόνο να έχει. Τι είναι, γιατί δεν τρώει λίγο. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Είναι πολύ πολύ αδύνατη και είναι κακό αυτό σαν πρότυπο. Σαν πρότυπο είναι κακό. Τέλος πάντων, από την εξαλωσύνη του Νίκου Versace θα πάμε σε κάτι πολύ πιο, πολύ πολύ πιο γουστόζικο, στον Νίκο Πράντα, όπου παρουσίασε χωρίς πολλές εκπλήξεις αυτές τις γνωστές φόρμες του Νίκου Πράντα, όχι πολλές εξάρσεις στα χρώματα, όχι πολλές εξάρσεις στα patterns, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά ο Νίκος Πράντα και ο Νίκος Μιου Μιου την χρονιά που μας πέρασε ήταν αυτοί που καθιέρωσαν τα κουστούμάκια που ήταν σαν πιτζάμες πάνω κάτω, πολύ έντονα patterns, τα είδαμε πάρα πολύ να παίζουν. Τώρα έχει επιστρέψει σε αυτή την 50's γραμμή των φορεμάτων, πολύ πιο κυριλέ, έχει κάποιες λάμψεις, λίγο δέρμα, όπου δέρμα θα δούμε πάρα πολύ το χειμώνα που έρχεται, λίγο χρώμα, αλλά όχι κάτι εξαιρετικό ή κάτι που να μην έχουμε ξαναδεί. Το innovation δηλαδή που είχαν τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν το έχει αυτή η κολεξιόν, κατά την ταπεινή μου άποψη φυσικά. Αλλά σε σχέση κιόλας με την κολεξιόν του καλοκαιριού που δεν ήταν καθόλου καλή, ήταν αυτή η Japanese inspired με αυτά τα πολύ κακά παπούτσια. Καλύτερα είναι. Discworld, πάμε σε αυτά τα τρελά αγόρια, τα οποία έτσι σχεδιάζουν πάντα για μια πολύ δυναμική γυναίκα και μου αρέσει αυτό. Πολλοί κουστούμοι έχουν σχεδιάσει Discworld φέτος, πέρα από τις πιο avant-garde δημιουργίες τους. Κοίτα εδώ την Cara Delevingne,
με αυτό το παλιακό κουστούμάκι, πόσο ωραία είναι και ταυτόχρονα πόσο σεξι μπορεί να είναι μια γυναίκα με κάτι τόσο ανδρόγυνο. Οι Discord το κάνουν αυτό πάρα πολύ καλά. Το cut φυσικά είναι απίστευτο. Αγκαλιάζουν υπέροχα το σώμα. Ασφικτιάς κάθε φορά που προσπαθείς να μπει σε ένα ρούχο Discord. Πραγματικά οι γραμμές είναι για κάτι πολύ αδύνατα άτομα. Αλλά αυτή είναι μια κολεξιόν, ας πούμε, που είναι όσο graphic θα ήθελα και όσο παραστατική θα ήθελα και όσο θεατρική θα ήθελα και ταυτόχρονα μπορείς να τη φορέσεις κάπου. Κάπου. Ρωτάτε, πού κάπου. Εντάξει τώρα. Έλα μωρέ, γιατί βιάζεστε, δεν έχετε και άδικο, έχουμε και άλλες δύο να κάνουμε, αλλά εντάξει. Μάρνι, να δούμε λίγο γρήγορα Μάρνι, πολύ γρήγορα τον Νίκο αυτό, που τον έχουμε γνωρίσει όλοι λίγο καλύτερα και μέσα από τη συνεργασία που είχε κάνει με τον Νίκο H&M. Ο οίκος Μάρνι από εκεί πέρα που ήταν μόνο patterns, έχει αρχίσει τα τελευταία 2-3 χρόνια να σοβαρεύει, να γίνεται πιο μονόχρωμος και λίγο πιο μουντός. Εντάξει, μιλάμε και για το χειμώνα, αλλά okay. Έχει πολύ ωραίες τσάντες πάντα ο οίκος Μάρνι, πάντα. Και πολύ ωραία αξεσουάρνα, όπως αυτή η ζώνη, αυτές οι μπότες που φοράει, είναι πολύ ωραίες τσάντες, τέλειες. Edgy, κορίτσια, edgy ο οίκος Μάρνι. Λίγο πιο εναλλακτικά, λίγο πιο... Εντάξει. Ωραία. Και πολύ γρήγορα θα δούμε και Dolce & Gabbana. Οι Dolce & Gabbana κάθε φορά δημιουργούν... Δεν ξέρω πώς να το πω. Δημιουργούν έναν ολόκληρο κόσμο στις κολεξιόν τους. Τώρα πραγματικά αυτή η κολεξιόν, ειδικά στην αρχή της, είναι σαν να βλέπεις να περπατάνε τοιχογραφίες, εκκλησιαστικές τοιχογραφίες. Έτσι, σαν να περπατάνε εικόνες. Και αυτή είναι και η επιρροή τους. Είναι πάρα πολύ έντονο αυτό. Αν δείτε και τα χρώματα και τα patterns που έχουν χρησιμοποιηθεί, δεν είναι λίγο σαν ένα ύμνος στη θρησκεία και στην εκκλησία και σε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι. Κοίτα εδώ θα δεις, είναι σαν να έχει πάνω αγιογραφία αυτό το φόρεμα. Κοίτα. Πραγματικά, ε. Είδες. Αυτό. Είναι πολύ ωραία επιρροή, και την έχουν κάνει και πάρα πολύ καλά. Ειδικά για τον Νίκο Dolce & Gabbana, παρακαλώ, τώρα που τελειώνει η εκπομπή, κλικάρετε στο YouTube να δείτε και τα 10 λεπτά της κολεξιών. Καταλήγουν με κάτι πανέμορφα κόκκινα φορέματα, υπέροχα, οπότε πρέπει να το δείτε όλο. Εμείς τώρα δεν προλαβαίνουμε για περισσότερα. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι εδώ με Paris Fashion Week, Paris. Να περάσετε πολύ όμορφα και να κάνετε το επόμενο Σάββατο στις 8 πάλι εδώ. Φιλάκια πολλά.